το μέγεθός του στην περιοχή Λάρνακας και Αμοχώς του. Κατερίνα. Κάντια, καλό μεσημέρι. Τα περισσότερα ατυχήματα με τετράτροχες, που είναι τα οχήματα τύπου Μπάκι, σημειώθηκαν στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώς του και ιδιαίτερα στην Αγία Νάπα. Φέτος ευτυχώς τα στοιχεία δεν καταγράφουν κανένα θάνατο, ωστόσο είχαμε κάποια ατυχήματα με τετράτροχες στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώς του, που είναι και η κυριότερη χρήση της, αν θέλετε, στην επαρχία εκεί. Σημειώθηκαν 3 ατυχήματα με τετράτροχες, με το ένα να είναι σοβαρό. Όσον αφορά τώρα τα περσινά δεδομένα, οι αριθμοί κυμαίνονται στο ίδιο μήκος κύματος και είναι δεδομένα που αν θέλετε, μας χαροποιούν, αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι σε αυτό συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό ότι είχαμε μειωμένο τουρισμό, ιδιαίτερα στην τουριστική Αγία Νάπα. Και σας το λέω αυτό διότι το 2018 αναιρεί αυτά τα δεδομένα, καθώς λόγω και της αύξησης των τουριστών είχαν καταγραφεί πολύ σοβαρά ατυχήματα και μέσα σε 3 μήνες που είναι το καλοκαίρι και γίνεται πιο αυξημένη χρήση των τετράτροχων, έχασαν κάποιοι συνάνθρωποι μας τη ζωή τους από τη χρήση της μηχανής αυτής. Τα περισσότερα στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώς του γίνονται σε βραχώδεις περιοχές. Και κάποιοι μάλιστα, Κάτια, γιατί είχαμε μιλήσει και με ανθρώπους οι οποίοι ενοικιάζουν τέτοιους μηχανές. Ένα τετράτροχο όχημα ίσως να είναι πιο ασφαλές από ένα μηχανάκι, ωστόσο είναι ένα μέσο, μας είπαν, μετακίνησης που ανατρέπεται εύκολα, κάποιοι ξεχνιούνται και δεν φέρουν, είναι ένα μέσο που δεν φορείς ούτε κράνος. Και κάποιοι κάνουν και επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους. Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω.